Γεια σας, καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά στο κανάλι μου. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω τα αγαπημένα του Φεβρουαρίου. Αυτός ο μήνας πέρασε σαν νεράκι. Αυτό το λέω πάντα. Πραγματικά όταν κάνω τα αγαπημένα διαπιστώνω ότι ο μήνας έχει φύγει τελείως σαν νερό. Σας έχω ετοιμάσει κάποιο vlog. Βασικά τώρα το επεξεργάζομαι. Δεν ξέρω αν θα το ανεβάσω βέβαια, γιατί έχω καταλάβει ότι δεν είμαι και πολύ καλή στο vlog. Θα δω πώς θα πάει και αν τελικά μου ψήλο αρέσει, ίσως να το ανεβάσω γιατί μου έχετε ζητήσει πολλές φορές να κάνω. Στα αγαπημένα λοιπόν του μήνα, αυτή τη φορά έχω προϊόντα κυρίως περιποίησης, γιατί ήταν ένας μήνας που δοκίμασα πάρα πολλά προϊόντα τέτοιου είδους. Θα ξεκινήσω όμως με ένα και μοναδικό προϊόν που έχω, που είναι μακιγιάζ προϊόν. Είναι από την εταιρεία Bella Pierre Cosmetics και είναι το Gel Lip Liner. Είναι αυτό το οποίο είχα στο Cherry Box το κουτάκι. Σας το είχα δείξει, το είχατε δει και φορεμένο σε κάποιο μου βίντεο, στο βίντεο με το Cherry Box. Είναι το 03 Cinnamon. Γράφει πραγματικά τέλεια, δεν χρειάζεστε από πάνω τίποτα απολύτως. Μένει αδιάβροχο για πάρα πολλές ώρες. Απλά το μόνο αρνητικό που έχω βρει για αυτό το μολυβάκι χιλιών, τώρα που το έχω δοκιμάσει και πιο πολύ, είναι πως δεν πρέπει να, επειδή επηρεαζόμαστε, επειδή γλιστράει πάρα πολύ εύκολα στα χείλη και επηρεαζόμαστε και βάζουμε πολύ ποσότητα, δεν θέλει πολύ ποσότητα γιατί όταν φεύγει, φεύγει άσχημα. Ειδικά αν έχετε βάλει πολύ ποσότητα, θα φύγει άσχημα. Εγώ προτείνω αν έχετε χρησιμοποιήστε το συγκεκριμένο μολυβάκι για μια σας έξοδο, να έχετε μαζί σας και ένα κραγιόν και όταν αισθάνεστε ότι αρχίζει να φεύγει, επειδή σε μένα τουλάχιστον φεύγει από μέσα σιγά σιγά προς τα έξω και μπορεί να κάνει ξαφνικά ένα κενό και όλο το υπόλοιπο να είναι κανονικά στη θέση του και δείχνει άσχημο αυτό, καλό θα είναι να βάλετε και ένα κραγιόν από πάνω έτσι ώστε να το προστατέψετε κατά κάποιο τρόπο. Συνεχίζω επίσης με ένα προϊόν το οποίο σας έδειξα, ήταν και στο προηγούμενο μου βίντεο, το οποίο είναι το DIY που είχα κάνει για το δεμακιγιάζ ματιών. Θα σας αφήσω από κάτω βίντεο αν δεν το έχετε δει. Αυτό λοιπόν είναι το προϊόν το οποίο χρησιμοποιώ τους τελευταίους μήνες για να κάνω το δεμακιγιάζ των ματιών μου. Κοιτάξτε που έφτασε μέσα σε 6 μέρες πριν που είχα ανεβάσει το βίντεο. Okay, το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Βάζω γενναιόδορη ποσότητα γιατί είναι αρκετά οικονομικό και ούτως ή άλλως εγώ βάζω γενναιόδορη ποσότητα στο δεμακιγιάζ μου. Δεν το τσιγκουνεύομαι καθόλου γιατί θέλω να φεύγει και να καθαρίζει και να είναι τέλεια. Είναι ένα προϊόν λοιπόν το οποίο μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας. Σας προτείνω οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Θα σας έχω και το βιντεάκι από κάτω για όσους δεν προλάβετε να το δείτε. Θα συνεχίσω με ένα λαδάκι από την εταιρεία Corais, το Wild Rose. Είναι λοιπόν μάγριο τριαντάφυλλο και έρχεται σε αυτήν εδώ την καταπληκτική όμως συσκευασία. Είναι με αυτό εδώ το δοσομετρητή κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς λέγεται, που παίρνετε την ποσότητα που θέλετε και έχει μέσα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, αποξηραμένο τριαντάφυλλο, κομματάκια, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, πάντως είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Είχε μια περίοδος που σκεφτόμουν για την εταιρεία Corais, πως και δεν έχω βγάλει κανένα λαδάκι, τι αρκετές εταιρείες έχουν βγάλει πλέον λαδάκια. Μετά πραγματικά από μία εβδομάδα το είδα στην τηλεόραση, τη διαφήμιση και λέω επιτέλους. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένα λαδάκι για το πρόσωπο, το οποίο είναι για λάμψη, για ενυδάτωση και όλα αυτά τα οποία προσφέρει το έλαιο τριαντάφυλλου. Το συγκεκριμένο το χρησιμοποιώ μόλις πάω για ύπνο, είτε πάνω από την ενυδατική μου ή και σκέτο, ανάλογα σε τι φάση βρίσκεται η επιδερμίδα μου, και την επόμενη μέρα πλέον κάνω κατώ πρόσωπο με ένα σαπουνάκι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Το μόνο που έχω να πω ως, δεν μπορώ να το πω αρνητικό γιατί εμένα δεν με ενοχλεί, για κάποιους ίσως να φανεί αρνητικό, είναι ότι μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Οπότε αν έχετε πρόβλημα με τις πολύ έντονες μυρωδιές, ξανασκεφτείτε το ή δοκιμάστε το πριν το αγοράσετε. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι είναι καταπληκτικό, είναι σαν νεράκι εντελώς, πάρα πολύ ελαφρύ, πάρα πολύ ωραίο, σούπερ ενυδάτωση στο πρόσωπο, ναι. Και μιας και μίλησα τώρα για σαπούνι και είπα ότι πλέον το πρόσωπό μου το πρωί, έχω να σας δείξω ένα, αχ που το έχω αφήσει, Olive Sense νομίζω λέγεται η εταιρεία, την οποία τη βρήκα και αυτή στο Cherry Box, ήταν στο Winter Box. Είναι λοιπόν το χειροποίητο σαπούνι με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, με παπαρουνόσπορο, που έχει άρωμα πασχαλιά για σεμί και είναι ιδανικό για απολέπιση. Λοιπόν, εγώ αυτό το σαπουνάκι, αχ μυρίζει τόσο γλυκά, αυτό το σαπουνάκι το χρησιμοποιούσα όλο το μήνα από όταν πήρα στα χέρια μου το κουτί. Είναι δηλαδή το μόνο προϊόν το οποίο έχω χρησιμοποιήσει τόσο πολύ, γι' αυτό και μπόρεσα να το δω και να το αξιολογήσω και όντως να το βάλω στα αγαπημένα μου. Εγώ το χρησιμοποιώ για το πρόσωπο, δεν κάνω βέβαια έτσι το πρόσωπό μου απολέπιση. Βάζω λίγο στα χέρια μου και πλένω το πρώτο πρόσωπό μου και έχω δει ότι κάνει καταπληκτική δουλειά, το αφήνει πάρα πολύ ενυδατωμένο, δεν αφήνει αυτό του κλασικού σαπουνιού
το πολύ αφυδατωμένο στο πρόσωπο. Εννοείται βέβαια μετά συνεχίζω με μια ενυδατική. Και θα περάσω σε μια εταιρεία η οποία δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ τίποτα από αυτή την εταιρεία. Λέγεται Sempre Viva. Μου ήρθε λοιπόν ένα κουτάκι, δεν τα αγόρασα τα συγκεκριμένα προϊόντα, από την Sempre Viva. Είναι αυτό εδώ το κουτάκι της, η συσκευασία της. Είναι μια ελληνική εταιρεία. Και εννοείται, εγώ είδα ελληνική εταιρεία, είδα μέσα ότι λέει κάτι για ένα φυτό το οποίο δεν πεθαίνει ποτέ. Εγώ έχω τη σειρά η οποία είναι με την ελιά. Είναι λοιπόν το αφρόλουτρο που είναι με την ελιά και η body lotion, η κρέμα σώματος. Την απαγωγή της ωραίας Ελένης από τον Μπάρι, το ερωτευμένο ζευγάρι σταμάτησε στα Κύθυρα, το νησί της θεάς της ομορφιάς και του έρωτα της Αφροδίτης. Η ωραία Ελένη όμως ζήλευε την ομορφιά της θεάς και τότε ο Μπάρις δείχνοντάς ένα κίτρινο άνθος τη διαβεβαίωσε πως η δική της ομορφιά θα διαρκέσει για πάντα. Από τότε το λουλούδι ονομάστηκε Sempre Viva και αποτελεί σύμβολο ομορφιάς και αντιστέκεται και κερδίζει τη μάχη με το χρόνο και τα σημάδια του. Γράφει και άλλα πολλά εδώ πέρα για την εταιρεία, ότι έχει scrub, έχει body butter, έχει πολλά και διάφορα και κρέμες για τα χέρια. Εγώ έχω δοκιμάσει, όπως σας είπα, το αφρόλουτρο και την κρέμα σώματος. Έχω να πω πραγματικά τα καλύτερα. Είναι μια εταιρεία η οποία δεν τη γνώρισα και γιατί όχι να μην την κάνουμε λίγο πιο γνωστή. Είναι ελληνική εταιρεία. Φυσικά προϊόντα από ό,τι γράφει. Δεν μυρίζει ελιά. Γενικά μην σας πάει στο μυαλό ότι είναι ελιά και αχ, θα μυρίζω ελιά. Άμα θα κάνω μπάνιο με αυτό. Δεν μπορώ να το περιγράψω πώς μυρίζει. Πάντως σε μένα έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά. Δεν είναι συνηθισμένη καθόλου η μυρωδιά τους. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το αφρόλουτρο βρήκα ότι κάνει πολύ ωραίο αφρό, πάρα πολύ ενυδατικό, στα 400 ml, πάρα πολύ ευχαριστημένη έχω μείνει. Θα το χρησιμοποιήσω μετά από το αφρόλουτρο που έκανα με το συγκεκριμένο προϊόν. Ήταν η κρέμα σώματος, η οποία είναι επίσης πάρα πολύ ελαφριά, πολύ λεπτόρευστη, δεν φαίνεται βασικά γιατί είναι και άσπρο αυτό. Και από ό,τι έχω δει έχει και άλλες μυρωδιές. Θα συνεχίσω με το σαπούνι, το οποίο το έχω φέρει εδώ. Το έχω μέσα με το άλλο σε μια χαρτοπετσέτα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σαπούνι έχει μέσα το φυτό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, αλλά αυτό είναι το φυτό μέσα στο σαπούνι. Καταπληκτική ιδέα. Λοιπόν, είναι σαπούνι σώματος το συγκεκριμένο. Το έχω χρησιμοποιήσει και αυτό κάποιες φορές. Μ' αρέσει πάρα πολύ, καθαρίζει αρκετά. Δεν αφήνει το δέρμα στεγνό και αφυδατωμένο. Αφήνει μια πολύ ωραία ενυδάτωση στα συγκεκριμένα προϊόντα. Και έρχονται όλα μαζί έτσι εδώ πέρα. Θα σας μιλήσω λοιπόν για το ελιξίριο. Το ελιξίριο είναι ένα κατάστημα στο Ζωγράφου νομίζω. Είναι ένα αρωματοπωλείο ουσιαστικά. Μπορείτε να αγοράσετε αρώματα τύπου, έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Μπορείτε να αγοράσετε body butter, κρέμες σώματος, κρέμες χεριών. Έχει τα πάντα εκεί μέσα. Είναι ο παράδεισος εκεί. Και το συγκεκριμένο κατάστημα έχει και e-shop στην περίπτωση που δεν μπορείτε να το επισκεφτείτε. Εγώ έχω να σας δείξω αυτή τη στιγμή 4 αρώματα, ένα body butter, ένα body lotion και μια κρέμα για τα χέρια. Φανταστείτε ότι όλα αυτά για να τα βάλω στα αγαπημένα μου. Σημαίνει ότι μ' άρεσαν πάρα πολύ, γιατί συνήθως από μία εταιρεία ή από μία σειρά δεν θα διαλέξω όλα να σας τα δείξω, θα σας δείξω αυτά που έχω ξεχωρίσει. Εγώ τα ξεχώρισα όλα αυτά τα προϊόντα αυτό το μήνα. Το πρώτο άρωμα που θέλω να σας δείξω είναι λοιπόν αρώματα τύπου. Είναι από YSL το Black Opium. Το Black Opium είναι ένα αρωματάκι το οποίο είναι κυρίως για βράδυ. Δηλαδή δεν είναι ένα άρωμα το οποίο θα ψεκαστείτε το πρωί και θα βγείτε έξω, σε καμία περίπτωση. Είναι ένα βραδινό, βαρύ άρωμα. Μου μυρίζει πολύ έντονα βανίλια. Γενικά είναι πολύ αισθησιακό σαν άρωμα. Οι συσκευασίες τους μου άρεσαν πάρα πολύ, δηλαδή και άλλα αρώματα τύπου έχω δοκιμάσει, αλλά είναι πολύ, δεν είναι τόσο προσεγμένες οι συσκευασίες τους. Έχει ένα πολύ ωραίο αυτοκόλλητο εδώ μπροστά που γράφει ελιξίριο. Σας γράφει και το όνομα εδώ πέρα η κοπέλα η οποία τα φτιάχνει. Πίσω το μπουκαλάκι είναι κάπως ανάγλυφο, είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ προσεγμένο. Επόμενο είναι το Aqua di Gioia. Βασικά είναι ένα άρωμα το οποίο μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες πιστεύω. Είναι πολύ φρέσκο, πολύ δροσερό, πολύ αφήνει μία έτσι, πώς να το πω, κάτι αέρινο, κάτι όμως παράλληλα δραστήριο. Είναι πολύ γνωστό όμως, άρωμα σίγουρα οι περισσότεροι θα το έχετε μυρίσει. Πολύ ωραίο και αυτό. Το επόμενο είναι το Flower Bomb από Victor & Rolf. Μυρίζει πολύ γλυκά και αυτό μου μυρίζει βανίλια. Είναι ένα άρωμα το οποίο μπορεί να φορεθεί πιστεύω απόγευμα προς βράδυ. Δεν είναι ένα άρωμα το οποίο θα έβαζα εγώ προσωπικά το πρωί. Και τέλος από αρώματα έχω τον Donna από του Sardi. Είναι ένα άρωμα κυρίως πρωινό, είναι πολύ ανάλαφρο, είναι για να πάτε ένα καφέ, να πάτε μια βόλτα. Γενικά όπως έχω ξαναπεί έχω κάνει στροφή
προς αρώματα τύπου, γιατί πραγματικά τα αυθεντικά είναι ελάχιστα που κρατάνε πάνω μου και δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί να δώσω 50, 80, 100 ευρώ για ένα άρωμα το οποίο θα το μυρίζω μόνο εγώ ή θα μυρίζει ελάχιστα, από τη στιγμή που μπορώ να δώσω 7 ευρώ, συγκεκριμένα αν θυμάμαι καλά κοστίζουν 7 ευρώ, μπορώ να τα βάζω όσο πλούσια θέλω, να μυρίζω όλη μέρα, έχουν φοβερή διάρκεια πραγματικά και είναι όλα, δεν είναι ας πούμε συγκεκριμένες μυρωδιές που μυρίζουν από ότι έτυχε το άρωμα που είναι πιο βαρύ, μυρίζουν όλα πάρα πολύ έντονα και κρατάει, η μυρωδιά τους μένει. Το επόμενο που έχω να σας δείξω είναι μια κρέμα για τα χέρια, η οποία είναι με μυρωδιά πούδρα λουλουδιών, μυρίζει πούδρα πάρα πολύ έντονα, δηλαδή αν σας αρέσει η μυρωδιά της πούδρας, δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα που να μην της αρέσει αυτή η μυρωδιά. Βγάζει κάτι πάρα πολύ εκλειπτισμένο, κάτι πολύ sick, κάτι πολύ ωραίο. Μαζί σε συνδυασμό με λουλούδια, μυρίζει τόσο ωραία. Τη συγκεκριμένη κρέμα προτείνω αν τη βάλετε να μην χρησιμοποιήσετε κάποιο άρωμα, γιατί μυρίζει τόσο έντονα που δεν χρειάζεστε άρωμα καθόλου. Πραγματικά. Είναι πάρα πολύ απλά τα χέρια σας και πραγματικά αν θα τη βάλετε το πρωί μέχρι να πλύνετε τα χέρια σας. Άρα θα πλύνετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα μυρίζει όλη μέρα. Και έχω τώρα και το body butter, είναι paraben free και τα λοιπά. Και έχω επιλέξει να είναι με τη μυρωδιά Aqua di Gioia. Καταρχάς έρχεται έτσι, πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Θα το δείτε ότι είναι πάρα πολύ και θα μου πείτε τώρα, σιγά που το χρησιμοποιήσεις. Κορίτσια, το χρησιμοποιώ κάθε βράδυ στα πόδια. Γιατί body butter δεν βάζω ποτέ από καμία εταιρεία σε όλο μου το σώμα, επειδή είναι πάρα πολύ πλούσιο και πάρα πολύ ενυδατικό, δεν θέλω να βάζω σε σημεία που δεν το έχω ανάγκη. Την πρώτη φορά που το έβαλα, κορίτσια, απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Λέω τώρα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δηλαδή, έβαλα και έβαλα πολύ ποσότητα, γιατί είχα συνηθίσει με body lotion που βάζουμε πιο πολύ, γιατί απορροφάτε πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Και ξύπνησα την επόμενη μέρα και είχα ακόμα κρέμα στα πόδια μου. Λέω, όπα, τι γίνεται εδώ. Το άφησα για κάποιες μέρες, συνέχισα να χρησιμοποιώ το body lotion που θα σας δείξω τώρα και λέω δεν μπορεί, λέω, να είναι όλα τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, τέλεια και αυτό να είναι μάπα, αποκλείεται. Και λέω θα βάλω πιο λίγο και πραγματικά χρησιμοποίησα πιο λίγη ποσότητα στα πόδια μου. Εντάξει, μυρίζουν τα σεντόνια, μυρίζει το σπίτι, μυρίζει το δωμάτιο, μυρίζουν τα πάντα, καταπληκτικό, φοβερή ενυδάτωση, αφήνει τα πόδια σούπερ απαλά και υποθέτω όλο το σώμα. Καθαρά ένα προϊόν το οποίο εγώ θα χρησιμοποιήσω λοιπόν όταν πάω για ύπνο. Και τέλος, το τελευταίο λοιπόν προϊόν που έχω αφήσει είναι το body lotion, έρχεται και αυτό σε μια πολύ απλή αλλά πολύ γλυκιά συσκευασία και είναι με το άρωμα Donna από το Sardi. Μ' αρέσει δηλαδή όταν θα βγω το πρωί, θα βάλω το άρωμά μου ή θα πάω σε κάποια δουλειά να βάλω και την κρέμα σώματος τη συγκεκριμένη για να κρατήσει πολύ πολύ περισσότερο και πραγματικά μυρίζουν τα πάντα. Τα πάντα. Απορροφάται αρκετά εύκολα η συγκεκριμένη κρέμα. Είναι λοιπόν μια κρέμα η οποία χρειαζόμαστε για το πρωί που θα ξεκινήσει η μέρα μας και δεν θέλουμε να περιμένουμε 100 ώρες να στεγνώσει. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Όπως είδατε αυτό το μήνα πραγματικά ήταν όλα. Σε κρέμες, σε αρώματα, σε τέτοια. Μόνο ένα προϊόν μαγιάζ είχα να σας δείξω. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Φιλάκια!